Και ήρθε η στιγμή της παραλαβής. Ναι. Πηγαίνω με 130, αλλά είναι λες και φοράω σωσονάκι αντί για παπούτσι και χαϊδεύω το δεξί πετάλ. Πρέπει δηλαδή, αν το πιέσω, πρέπει να τους καταπιώ όλους αυτούς μπροστά. Γιατί ήρθαμε λοιπόν στο Μαρανέλο, που είναι ουσιαστικά η βάση της Ferrari, με μια Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Γιατί πολύ απλά αυτό που βρίσκεται κάτω από το καπό είναι ένας κινητήρας ο οποίος κατασκευάζεται στο Μαρανέλο από τη Ferrari. 510 ύπη, πάνω από 61 κιλά αρροπή. Να σου πω ρε Κώστα, εδώ βλέπω πρέπει να πήγαινες τουλάχιστον με 200-250. Τουλάχιστον. Και αυτό ήταν για να μάθω πώς γενικά να το χειρίζεσαι. Να το χειρίζομαι το αυτοκίνητο, αλλά τα 200-250 ξέρεις. Φαίνεται. Μαρανέλο. Επιτέλους μάθαμε γιατί είναι γνωστό αυτό το χωριό. Ευτυχώς λοιπόν που έχει τη Ferrari εδώ το Μαρανέλο, γιατί αλλιώς θα ήταν ένα από τα πιο αδιάφορα χωριά της Ευρώπης. Τώρα τι έχει σειρά, τι κάνουμε τώρα, πάμε να ξεκουραστούμε. Τώρα πάμε να ξεκουραστούμε, ναι. Γιατί αύριο το Παπόρο, από Αγκώνα για Πάτρα. Οπότε πάμε να ξεκουραστούμε. Να ξεκουραστούμε και εμείς, αλλά και η Τζούλια. Και η Τζούλια. Όχι στο ίδιο δωμάτιο. Όχι.